Έχουμε καταιγιστικές εξελίξεις που θα καταγράψουμε και σήμερα και στην υπόθεση Φιλιππίδη με αποκλειστικό ρεπορτάζ και στην υπόθεση Λιγνάδη με αποκλειστικό ρεπορτάζ και στην υπόθεση την Πολύκροτη της Πάτρας. Και να ξεκινήσουμε λοιπόν τώρα με μια απευθεία σύνδεση με τις φυλακές Κορυδαλλού. Εκεί βρίσκονται βέβαια προφυλακισμένοι και ο Πέτρος Φιλιππίδης και ο Δημήτρης Λιγνάδης. Πάμε στον Ισίδρο Φικάρ να δούμε πώς περνάνε τις τελευταίες μέρες μετά τα δικαστήρια που γίναν την Παρασκευή. Ο Λιγνάδης παρέστην, ο Φιλιππίδης δεν παρέστην. Μαθαίνουμε για την υγεία του Φιλιππίδη που είναι κλονισμένη. Ο Λιγνάδης είναι σε καλύτερη κατάσταση, το βλέπουμε κιόλας. Ισίδωρε, ποιες είναι οι πληροφορίες, πώς πέρασαν το Σαββατοκύριακο οι δύο ηθοποιοί? Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλημέρα Φέη, καλημέρα Γιώργο. Βρισκόμαστε έξω από τις φυλακές Κορυδαλλού που κρατούνται στο κελί Z1, όπως έχουμε πει, στην έκτη πτέρυγα των φυλακών εδώ, ο Δημήτρης Λιγνάδης και ο Πέτρος Φιλιππίδης. Το ίδιο κελί με τον Μπάμπη Αναγνωστόπουλο. Μιλάμε για δύο διαφορετικές εντελώς εικόνες, ο Πέτρος Φιλιππίδης με τον Δημήτρη Λιγνάδη. Οι πληροφορίες μας λένε ότι ο Πέτρος Φιλιππίδης δεν προαυλίζεται καθόλου, είναι όλη μέρα στο κελί και μάλιστα στο κρεβάτι, σε δύσκολη σωματική κατάσταση. Η υγεία του δεν έχει βελτιωθεί. Βέβαια, ο συνήγορος περάσπισης πιστεύει ότι ακόμη και με καρουτσάκι θα παρευρεθεί στο δικαστήριο στις 28 Μαρτίου. Ο Πέτρος Φιλιππίδης σηκώνεται μόνο για να πάει τουαλέτα. Είναι αποστεωμένος και η κατάσταση της υγείας του συνεχίζει να είναι κακή. Πάντως, σε αντίθεση Ισίδωρε, με την εικόνα του Δημήτρη Λιγνάδη. Ο Πέτρος Φιλιππίδης δεν έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο των φυλακών γιατί υπάρχει ένα άρτια οργανωμένο νοσοκομείο στις φυλακές, παραμένει στο κελί του, βεβαίως είναι υπό την επίβλεψη και ό,τι χρειαστεί από τους γιατρούς και έμαθα ότι τουλάχιστον μέχρι χθες ούτε βγήκε από τις φυλακές για να πάει σε κάποιο εξωτερικό νοσοκομείο. Κοιτάξτε να δείτε τώρα τι γίνεται. Δικές πληροφορίες λένε το εξής για την υγεία του Πέτρου Φιλιππίδη. Το μεταδώσαμε και την προηγούμενη εβδομάδα ότι υπάρχει ένα κληρονομικό. Μια κληρονομική ασθένεια, την οποία για ευνόητους λόγους, γιατί υπάρχουν τα προσωπικά δεδομένα, δεν μπορούμε να την αποκαλύψουμε, από την οποία έπασχε και ένας από τους δύο γονείς του Πέτρου Φιλιππίδη. Την κληρονόμησε ο Πέτρος Φιλιππίδης και τώρα, επειδή έχει επιβαρυνθεί πάρα πολύ και ψυχολογικά η υγεία του, παιδιά, δεν το αντιμετωπίζουν όλοι αυτό που περνάνε με την ίδια. Δηλαδή, ο Λιγνάδης, βλέπετε, το αντιμετωπίζει ψύχρεμα, βγαίνει αγέροχος, δεν έχει καταπονηθεί. Ο Φιλιππίδης έχει χάσει 30 κιλά, έχει καταπονηθεί, με αποτέλεσμα και αυτό το πρόβλημα υγείας που έχει, που είναι κληρονομικό, να τον έχει επιβαρύνει. Και από ό,τι μας μεταφέρεται, δεν τον έχουμε δει εμείς οι ίδιοι βέβαια, από ό,τι μας μεταφέρεται, δεν μπορεί καν να προαυλιστεί, ας πούμε, δηλαδή σηκώνεται το κρεβάτι μόνο για να πάει στην τουαλέτα που ανέφερες και εσύ, Ισίδωρε. Για όλους τους ανθρώπους, τα θέματα υγείας πρέπει να αντιμετωπίζονται με ευαισθησία και χωρίς να υπάρχουν σχόλια. Γιατί η υγεία είναι πάρα πολύ σημαντική και από τους δημοσιογράφους και στις εκπομπές. Αυτό που κάνει εντύπωση και γενικά μου συζητιέται είναι το εξής, ότι ένα παιδάκι. Όταν δεν πάει στο σχολείο, για να μην πάρει απουσία, πάει ένα χαρτί από έναν γιατρό. Σωστό. Και λένε μάλιστα ότι καλύτερα είναι να είναι από δημόσιο νοσοκομείο. Τουλάχιστον στα δικά μου τα χρόνια αυτό γινόταν όταν πήγαινα σχολείο. Λες λοιπόν για κάτι που είναι τόσο σοβαρό, που δεν πρέπει να το σχολιάζεις, λες περαστικά και μακάρι όλοι οι άνθρωποι να γίνονται καλά. Πώς είναι δυνατόν για κάτι τόσο σοβαρό να μην πας ένα χαρτί από τον γιατρό σε μια δίκη που έχει συζητηθεί όσο καμία άλλη και αυτό που λέμε είναι πολύ αναμενόμενο. Είναι σωστό αυτό που λες και συμφωνώ και εγώ μαζί σου. Από την άλλη όμως βλέπεις ότι. Και πάνω απ' όλα λέω περαστικά, Όχι, άλλο λέω. Θεού. Βλέπεις όμως και δεν παίρνω θέση, τα γεγονότα καταγράφουμε ότι σωστό είναι αυτό που λες και εσύ. Και εγώ θα περίμενα να προσκομιθεί ένα χαρτί γιατρού. Ωστόσο, το δικαστήριο. Το δικαστήριο και χωρίς να πάει ένα χαρτί γιατρού, αποφάσισε να δώσει την αναβολή της δίκης για μια εβδομάδα. Προβλέπεται από τη διαδικασία αυτό. Λοιπόν, Ισίδωρε, ευχαριστούμε πάρα πολύ.